να βάλουμε να γράψουμε και να ξεκινήσουμε. Σε όλο το κόσμο συζητούν για προβλήματα της ατμοσφαιρικής ρήπανσης. Όλοι οι ανθρώποι ψάχνουν τώρα τις λύσεις. Μίκρινη ζωή ανθρώπων, χάνονται ήδη ζώων. Πολύ σύντομα πρέπει να γίνουν αλλαγές. Το όνομά μου είναι Όλγα Παγκαντάεβα, με ξέρετε εσείς και οι δύο, δεν βλέπω καινούριους ανθρώπους εδώ. Εγώ είμαι περιφερειακή επιμελήτρια της Ελλάδος για Skyway Capital και εγώ να σας δείξω τα βασικά της εταιρείας Skyway και μετά και θα σας μιλήσει και Ελπίδα. Διασδά. Στο επόμενο. Πολλές λύσεις δίνει η εταιρεία Skyway με τη νέα τεχνολογία χορδής μεταφοράς. Τροχαίο υλικό μετακινείται με ρεύμα ψηλά πάνω στις ράγκες με ταχύτητα από 150 έως 500 χιλιόμετρα την ώρα. Skyway Capital χρηματοδοτεί μητρική εταιρεία Skyway, μαζεύοντας χρήματα από τις επενδυτές, από τους, συγγνώμη, επενδυτές. Εδώ σας δείχνω πρόγραμμα. Ζητάω κατευθείαν συγγνώμη για όταν μετάφερα μέσα εδώ και μας χαλάσανε τα γράμματα, δυστυχώς, αλλά έτσι φορτίσανε τα slide. Και να δούμε στο πρόγραμμα τι έχουμε να πούμε σήμερα. Το πρώτο είναι η παρουσίαση εταιρείας Skyway. Μετά τα επιτέγματα της εταιρείας για το 2019 να σας πει η Ελπίδα Γεωργιάδη, μέλος του Συγκητικού Συμβόλαιου της Ελλάδας. Και μετά πάλι εγώ μαζί σας διαφορά μεταξύ Skyway Capital και SV Group, SVG Token, πληρωμή μερισμάτων και στρατηγικές και σχέδια για το 2020. Αυτό είναι πρόγραμμα για σήμερα και συνεχίζουμε. Εκοτεχναπάρκο. Δεν σας ρώτησα πόσο φαίνονται slide, έτσι να μου γράψετε πάλι αν βλέπετε. Εκτός από το αυτό ότι είπα ότι έχουμε πρόβλημα με τα γράμματα, έτσι φόρτισε το πρόγραμμα και χάλασε γράμματα. Η Χριστίνα η Πανούλα, okay. Ευχαριστώ Πανούλα, ευχαριστώ, βλέπετε. Εκοτεχναπάρκο μας χρειάζεται για την ελοποίηση της Skyway στην πραγματικότητα. Πρόκειται για ένα κέντρο δοκιμών, επίδειξης και πιστοποίησης των συστημάτων μεταφοράς και υποδομής Skyway. Όλες οι επενδύσεις κατευθύνονται στη κατασκευή του Εκοτεχναπάρκου και των έργων που συνδέονται με αυτό. Εδώ παρουσιάζουμε τη τεχνολογία Skyway σε όλο τον κόσμο. Τώρα εσείς ξέρετε ότι έχουμε και άλλο πάρκο που το φτιάχνουμε στη Σάρτζα. Αυτό θα είναι αργότερα. Θα σας δείξουμε. Η εταιρεία επίσης έχει και δικό της επιχείρηση σχεδιασμού. Εδώ οι καλύτεροι ειδικοί σχεδιάζουν προσεκτικά και υπολογίζουν όλες τις λεπτομέρειες της παραγωγής του τροχαίου υλικού και της μορφής γραμμής Skyway. Επίσης έχουμε και παραγωγή υψηλής τεχνολογίας. Στη παραγωγή Skyway χρησιμοποιεί ο πιο εξελιγμένος και ύψηλος ακρίβειος εξοπλισμός που επιτρέπει να εκτελούνται εργασίες σε οποιοδήποτε πολύπλοκο χαρακτήρα. Επίσης, στην εταιρεία έχει και δοκιμές και πιστοποίησης.
Προσέξτε ότι η εταιρεία κάνει όλα τα στάδια μόνη της, ναι, από την παραγωγή μέχρι και δοκιμές. Το έτοιμο τροχαίο υλικό δοκιμάζεται επανειλημμένες φορές, δηλαδή πολλές φορές, στο Εκοτεχναπάρκο, στη διαδρομή SkyWay. Μετά την επιβεβαίωση της συμμορφώσης με όλα τα τεχνικά πρότυπα, το προϊόν πιστοποιείται από τις κρατικές αρχές. Και ποιος δημιουργεί τη SkyWay? Ο Ανατόλη Ιντουάρδεβιτς Ιουνίτσκι είναι ο δημιουργός και ο γενικός σχεδιστής της τεχνολογίας χορδής. Καθοδηγητής των δύο Ηνωμένων Εθνών, μέλος της Ομοσπονδίας Κοσμοναυτικής της ACCB, δηλαδή στη Ρωσία, στη ΕΣΣΕΡ το παλιά, εφευρέτης περισσότερων από 150 εφευρέσεις και εφευρετής περισσότερων από 20 μονογραφιών και πάνω από 200 επιστημονικών έργων. Επίσης, ο Ανατόλη Ιουνίτσκι είναι πρόεδρος και γενικός σχεδιαστής της τεχνολογίας String Technology της Διεθνής Όμιλου Εταιρείων SkyWay. Και να σας πω για λίγο μόνο τα τεχνολογικά όφελη, τα βασικά ωφέλη της εταιρείας. Σε αυτά η SkyWay ξεπερνά πολύ τα υπάρχοντα είδη μεταφορά σε βασικούς δείκτες. Εδώ σας σημείωσα μόνο τα βασικά. Το πρώτο είναι ασφάλεια. Η γραμμή βρίσκεται πάνω από έδαφος. Αυτό αυξάνει τη ασφάλεια κατά περίπου 100 φορές. Φανταστείτε ότι όταν ανεβάζουμε τη γραμμή απάνω, δεν υπάρχει σύγκριση. Επίσης, επειδή όλα αυτόματα... Συγγνώμη, να βάλω το Skype να το κλείσω. Επίσης, όταν... η τεχνολογία μας είναι αυτόματη και δεν μπορεί να γίνει κάποιο πρόβλημα, να σταματήσει κάτι, δηλαδή προχωρεί και υπάρχει όλα συστήματα για σε περίπτωση αν να σταματήσει ένα γιουνίπος, τον μεταφέρνει άλλο, το σπρώχνει. Φιλικότητα προς το περιβάλλον, τα οχήματα SkyWay λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια, επομένως μειώνουν σημαντικά τις υπευλαβές εκπομπές στην ατμόσφαιρα. Είναι πολύ μεγάλη οικονομία. Το κόστος κατασκευής των γραμμών SkyWay είναι χαμηλότερο από το κόστος διαδρομών οπωσδήποτε άλλο μέσο μεταφοράς, μέχρι και 20 φορές. Και ταχύτητα μεταφοράς. Δεν έβαλα εγώ το βελάκι μου. Είναι κόκκινο, δεν ρώτησα, πώς είναι, για να σας δείχνω. Έως και 50, η ταχύτητα μεταφοράς έως και 500 χιλιόμετρα την ώρα φτάνει η μεταφορά υψηλής ταχύτητας. Είναι φοβερή ταχύτητα. Ακόμα και το ρώσικο ταχύτερο τρένο Σαψάν, είναι το SkyWay το ξεπερνάει 2 φορές από το ταχύτερο τρένο. Εγώ κοίταξα και Ιαπωνέζικο και άλλα υπόλοιπα που υπάρχουν. Παρόλο που το γράφουν ότι μπορεί να φτάσει σε μεγαλύτερη ταχύτητα, πάνω από 300 χιλιόμετρα την ώρα ταχύτητα δεν το φτάνει κανένας, γιατί υπάρχουν όταν το όχημα είναι στη γη, υπάρχουν κάποια προβλήματα, μπορεί να βγαίνει γη στη γραμμή ζώο, μπορεί να πέσει χιόνι ή κάτι άλλο. Όταν είναι ψηλά, στη γραμμή δεν κολλάει τίποτα και υπάρχουν και τα συστήματα που αντιμετωπίζουν αυτά. Δηλαδή, δεν έχει τέτοιο κινδύνος. Και εδώ τώρα να δώσω το λόγο στην Ελπίδα, που να σας δείξει τα νέα της εταιρείας. Η Ελπίδα, σας είπα ότι είναι
μέλος του ηγετικού συμβόλαιου της Ελλάδος. Ελπίδα, παρακαλώ. Εγώ το κλείνω. Ελπίδα, δεν σε βλέπω. Πού είσαι τώρα εσύ να πεις. Τάχα, αφού ελπίδα δεν βγαίνει, δεν ξέρω τι έπαθε. Τώρα μ' ακούτε, ναι. Τώρα μ' ακούτε. Βάλτε σας παρακαλώ ένα... Ναι, ωραία. Χαίρομαι πολύ που θα σας παρουσιάσω αυτή την τεχνολογία, γιατί πράγματι είναι μοναδική τεχνολογία στον κόσμο και αναπτύσσεται πολύ καλά και γρήγορα σε όλο τον κόσμο. Το 2014... Ελπίδα, συγγνώμη, έχεις θόρυβο λίγο χαμήλωση φωνή εκεί. Δεν ξέρω, σε μένα έχει πολύ θόρυβο. Οκ, εντάξει, θα χαμηλώσω. Τώρα πώς με ακούτε, καλά? Γράψτε αν με ακούτε καλά. Ωραία. Το 2014 σχεδόν κανείς δεν έχει ακούσει για τη μεταφορά χορδής Skyway. Σήμερα εκατοντάδες χιλιάδες επενδυτές από 210 χώρες έχουν επενδύσει στο έργο Skyway. Η μεταφορά χορδής παρουσιάστηκε σε 19 διεθνείς εκθέσεις, από το Βερολίνο μέχρι τη Σιγκαπούρη. 34 διεθνείς αντιπροσωπείες από όλο το κόσμο επισκέφτηκαν το Εκοτεχνοπάρκο Skyway στη Λευκορωσία. Μισό λεπτό, θέλω να σας... δείξω αυτή την εικόνα, αυτό το βίντεο που είναι από το Εκοτεχνοπάρκο και ήταν η παρουσίαση του Unibus υψηλής ταχύτητας. Ήταν για πρώτη φορά η παρουσίαση. Το 2019 ήταν σημαντικό έτος για τη Skyway. Ήταν έτος των επιτευγμάτων τα οποία θα καθορίσουν την πορεία της ανάπτυξής της για τις επόμενες δεκαετίες. Το Φεβρουάριο, τη μεταφορά χορδής παρουσίασαν στην Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής στο Ντουμπάι. Στην εκδήλωση, το Υπουργείο Μεταφορών του Ντουμπάι παρουσίασε τα οχήματα Dubai Skypods, έτσι ονομάζουν τα οχήματα Skyway στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, και εκεί είναι το έργο αυτόνομης μεταφοράς της δημόσιας συγκοινωνίας του Ντουμπάι. Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης, τα οχήματα αυτά αξιολόγησε ο ημίρης του Ντουμπάι, ο Μουχάμιντ Ιμπν Αλ Μακτούμ. Παράλληλα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ξεκίνησε η κατασκευή του κέντρου δοκιμών της μεταφοράς χορδής στη πόλη της Σάρτζας. Για αυτό το κέντρο κατασκευάζεται για κλιματολογικές συνθήκες της Μέσης Ανατολής. Στην έκταση 25 στρεμμάτων, τα επόμενα χρόνια θα κατασκευάσουν 4 γραμμές, διαφορετικές γραμμές, και θα κατασκευαστεί επίσης ερευνητικό εργαστήριο και θα υπάρχει κέντρο καρτάρτισης ειδικών για τεχνολογία χορδής. Μόλις 2 μήνες αργότερα, μετά από τη σύνοδο
κορυφής, ο κυβερνήτης του Ντουμπάι ενίκρινε το έργο της γραμμής Skyway μήκος 15 χιλιόμετρων στο κέντρο της πόλης. Τα οχήματα Skyway θα μεταφέρουν σε αυτή τη διαδρομή 8.500 άτομα, επιβάτες, την ώρα. Αυτή θα είναι η αποδεκτικότητα αυτής της γραμμής. Η έγκριση αυτού του έργου ήταν η πρώτη μεγάλη επιβεβαίωση του εμπορικού δυναμικού της τεχνολογίας μεταφοράς Skyway. Το καλοκαίρι έχουν γίνει πολλά γεγονότα. Ξεκίνησε επίσης η πλατφόρμα blockchain Skyway. Στο μέλλον, η πλατφόρμα θα γίνει σύστημα συλλογής, διαχείρισης και διακανονισμού δεδομένων στο παγκόσμιο δίκτυο μεταφορών Skyway. Δεκάδες χιλιάδες επενδυτές αντάλλαξαν ένα μέρος των μερίδιων τους σε tokens της πλατφόρμας Skyway και έτσι έλαβαν ένα νέο χρηματοοικονομικό εργαλείο. Επίσης, ένα μεγάλο γεγονός έχει συμβεί στις αρχές του καλοκαιριού. Το έργο Skyway συμπεριλήφθηκε μεταξύ των εμπειρογνωμόνων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το πρόγραμμα «Στόχοι για τη σταθερή ανάπτυξη». Το πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί στη βελτίωση της ευημερίας και στην προστασία του πλανήτη από την αρνητική ανθρώπινη επιρροή. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και ο ιδρυτής του έργου Skyway, ο Ανατόλη Λιουνίτσκι, συνεργάζονται από το 1998. Έχει λάβει 2 φορές τις επιχορηγήσεις από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για την υλοποίηση έργων που σχετίζονται με τη μεταφορά χορδής. Το κύριο γεγονός του καλοκαιριού ήταν η ετήσια παρουσίαση της τεχνολογίας χορδής στο κέντρο δοκιμών Skyway στη Μάργινα Γκόρκα. Αυτό είναι το βίντεο και θέλω να σας δείξω και άλλο ένα μικρό βιντεάκι. Αυτό εδώ, έχω βγάλει φωτογραφία στο Εκοτεχνοπάρκο, πώς κινείται το Unibus. Στην εκδήλωση για πρώτη φορά παρουσίασαν τη δοκιμαστική έκδοση του οχήματος Skyway υψηλής ταχύτητας, το Unibus, το οποίο στο μέλλον θα είναι σε θέση να επιταχύνεται έως και 500 χιλιόμετρα την ώρα. Στην εκδήλωση επίσης έκανε την ομιλία ο ιδρυτής του έργου, ο Ανατόλη Γιουνίτσκι, και μίλησε για τα επιτεύγματα του έργου, την αύξηση του αριθμού των εργαζομένων στον όμιλο εταιριών και μοιράστηκε τα σχέδια για το επόμενο έτος. Την εκδήλωση επισκέφτηκαν πάνω από 5.000 άτομα από 50 χώρες. Μεταδόθηκαν επίσης αναφορές σε μεγάλα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το φθινόπωρο πραγματοποιήθηκε έναρξη της πρώτης γραμμής στο κέντρο δοκιμών στη Σάρτζα. Την εκδήλωση επισκέφθηκε ο Εμίρης του Εμμυράτου της Σάρτζα, ο Σουλτάνος Μπιν Μουχάμετ Αλ Κασιμί. Θα σας δείξω την φωτογραφία του. Μισό λεπτό. Αυτή είναι η φωτογραφία. Και αυτό είναι το Unibus στη Σάρτζα. Υπήρχαν επίσης και υψηλοί αξιωματούχοι της χώρας που είδαν επίσης την έναρξη της γραμμής στη Σάρτζα. Ο Εμμύρης ο Αλ Κασιμί, αυτός εδώ, ευλόγησε την έναρξη της πρώτης γραμμής χορδής στη Μέση Ανατολή και μίλησε με τον ιδρυτή του έργου Skyway, Ανατόλη Γιουνίτσκι, και μίλησαν επίσης για τις προοπτικές της μελλοντικής συνεργασίας. Αυτά τα γεγονότα καλύφθηκαν και από τα κρατικά μέσα μαζικής ενημέρωσης του Εμμυράτου, από τα κανάλια Σάρτζα 24 και Σάρτζα TV. Το πρώτο όχημα μεταφοράς χορδής κινήθηκε στη γραμμή χορδής στη Λευκορωσία 2 χρόνια μετά από την έναρξη της κατασκευής του κέντρου δοκιμών. Για Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα χρειάστηκαν μόνο 8 μήνες.
Το επόμενο έτος στη Skyway αναμένονται νέα επιτεύγματα, κατασκευή άλλων γραμμών στο κέντρο δοκιμών στη Σάρτζα. Και το 2020 η μεταφορά χορδής θα παρουσιαστεί στην έκθεση Expo 2020. Περιμένουμε και πάρα πολλά άλλα γεγονότα που θα γίνουν το 2020. Κάθε χρόνο, ξεκινώντας η κατασκευή του Εκοτεχνοπάρκου στη Λευκορωσία, ξεκίνησε το 2015. Για πρώτη φορά είχαμε συμμετοχή στην έκθεση 2016 στο Βερολίνο. Και κάθε χρόνο η κλίμακα του έργου Skyway αυξάνεται. Έχουν περισσότερες επενδυτές, περισσότερα έργα, περισσότερους μηχανικούς και εταίρους. Και όλοι, ο καθένας και οι όλοι συμβάλλουν στην ανάπτυξη της τεχνολογίας χορδής, γίνονται μέρος της ιστορίας. Ένα άλλο μεγάλο γεγονός για τη Skyway ήταν η επέκταση παραγωγικής δυνατότητας. Χτίστηκαν νέα κτίρια. Το νέο εργαστήριο είναι 10.000 τετραγωνικών μέτρα. Και αυτά τα νέα εργαστήρια που τώρα μπήκαν, τώρα τα άνοιξαν, με τη λειτουργία αυτών των νέων χώρων παραγωγικών θα αυξηθεί επίσης και η ποιότητα κατασκευής οχημάτων. Αρχές Νοεμβρίου, στο καινούριο χώρο παραγωγής παραλάβουμε επίσης και καινούριο επεξεργαστικό μηχάνημα υψηλής ακρίβειας. Είναι 5 αξώνων και είναι προηγμένης τεχνολογίας από την ιαπωνική εταιρεία Okuma. Επίσης, όπως ίσως και γνωρίζετε, ότι στην παραγωγή Skyway χρησιμοποιούνται μηχανήματα προηγμένης τεχνολογίας και τελευταίας τεχνολογίας. Γι' αυτό τα οχήματα Skyway επίσης είναι με υψηλής ποιότητας. Και ξέρετε ότι επίσης η παραγωγή Skyway χρησιμοποιεί την τεχνολογία βιομηχανία 4.0. Λίγες εταιρείες στον κόσμο χρησιμοποιούν αυτό το τελευταίο μοντέλο διαχείρισης παραγωγής. Επίσης, το προσωπικό της εταιρείας μεγαλώνει. Τώρα έχουμε περίπου 1.000 μηχανικούς υψηλής ειδίκευσης. Και έχουμε πάρα πολλά γραφεία μελετών. Στο ένα τμήμα γίνονται, ξέρετε, προκαταρκτικές μελέτες. Έχουν γίνει ήδη μελέτες για αρκετές πόλεις και της Ρωσίας και της χώρες Μέσης Ανατολής και σε άλλες χώρες. Δηλαδή έχουν γίνει συγκεκριμένες μελέτες για κάποια συγκεκριμένες γραμμές στις πόλεις που υπάρχει μεγάλη ανάγκη για να χρησιμοποιήσουν αυτή τη μεταφορά. Επίσης, θέλω να παρατηρείτε ότι και οι επιστήμονες από όλο τον κόσμο παρακολουθούν για την μεταφορά χορδής, για την τεχνολογία Skyway. Και οι φοιτητές γράφουν τις διπλωματικές τους εργασίες για τη μεταφορά Skyway. Στη διάρκεια αυτών των ετών, κάθε χρόνο γίνεται έλεγχος της λειτουργίας του ομίλου εταιρείων Skyway, πώς λειτουργεί, πώς είναι η διαχείριση της εταιρείας. Και ο έλεγχος αυτός κάθε φορά δείχνει ότι όλες οι εργασίες, όλες οι δραστηριότητες της εταιρείας διεξάγονται σύμφωνα με τους νόμους, σύμφωνα με τους κανόνες.
Και όλα αυτά που τώρα που γίνονται δείχνουν ότι η Skyway αναπτύσσεται πολύ καλά, πολύ σωστά και την περιμένει πολύ μεγάλη επιτυχία. Θέλω να σας δείξω επίσης αυτές τις φωτογραφίες που ήταν στο Twitter του Σουλτάνου Αλ-Κασιμί. Επειδή αυτά τα έχει βάλει στο Twitter του, δείχνει ότι τον ενδιαφέρει πάρα πολύ, του αρέσει η μεταφορά χορδής και αυτό είναι πάρα πολύ καλό για μας. Από μένα, αυτά, Όλγα. Όλγα. Στέλιος, βλέπω ότι ήρθε Στέλιος, αλλά βγήκε η Πανούλα. Εντάξει, συνεχίζω εδώ που σταμάτησα εγώ. Ευχαριστώ πολύ, Ελπίδα, για αυτά τα νέα που είπες. Και να συνεχίσω τώρα, μια στιγμή, να δοκιμάσω. Έτσι, βλάκι, απλά θέλει και χρωματάκι. Όχι, ούτε εδώ μου λιβάκι. Βλέπω μαύρο βελάκι, εντάξει δεν πειράζει, ήθελα να κάνω κόκκινο. Άλλη φορά. Στην εταιρεία όλα πηγαίνουν σύμφωνα με το σχέδιο, με το πρόγραμμα. Το βλέπετε εμείς και εσείς έχετε στο back office σας τα σχέδια των 15 στάδιων που έχουμε. Μόνο λίγο αργήσαμε με τις ημερομηνίες, αλλά έχει καταφέρει να φτιάξει πολύ περισσότερα εταιρεία. Δηλαδή πάρα πολλά αυτό που δεν γράφει στα σχέδια το έχει φτιάξει η εταιρεία. Δηλαδή, από την αρχή, πριν 4 χρόνια, δεν μπορούσαν να σκεφτούν πώς θα πάει, πώς να στρίψουμε, πώς να απλωθούμε. Δεν ξέραμε ότι θα πάμε στα Εμιράτα, αλλά αυτό είναι για πολύ καλό μας. Και έτσι λοιπόν, προχωρώντας, αλλάζονται και τα σχέδια. Αποπάτησα. Να αλλάξω το slide. Να. Δυστυχώς οι μερικοί άνθρωποι, μερικοί επενδυτές δεν βλέπουν τη διαφορά μεταξύ του Skyway Capital και Swig Group. Και γι' αυτό πρέπει να σας δείξω εδώ με το σχέδιο, για να καταλαβαίνετε τη διαφορά. Και εδώ βλέπετε το σχέδιο της εταιρείας με το δομή επενδύσεων, να πούμε έτσι. Δεν είναι ολόκληρη η δομή της εταιρείας αυτό, αλλά είναι δομή της επενδύσεων. Και η εταιρεία Skyway Capital είναι μια πλατφόρμα, είναι μια, τώρα να σας πω, είναι ηγητής και πράκτορας και μας δείχνει και παίρνει από το επενδυτές χρήματα και μεταφέρνει κατευθείαν στη GTI μητρική εταιρεία μας. Η μητρική εταιρεία μας λέγεται GTI. Ξέρετε εσείς που βρίσκεστε εδώ. Και Skyway Capital γράφει εδώ ότι σαν garant, δηλαδή
Θα σας πω πάλι, ηγητής και πράκτορας, γράφει εδώ. ΣΦΙΚ είναι ξεχωριστή εταιρεία εντελώς, δεν ανήκει στο Skyway. Η Skyway Capital ανήκει στο Skyway και στο σύστημα Skyway. Δεν κάνει κάτι άλλη δουλειά. Η ΣΦΙΚ είναι ξεχωριστή εταιρεία εντελώς και Αντρέι Χαβράτοφ, όπου εδώ είναι Αντρέι Χαβράτοφ, παίρνοντας μετοχές από τη λογαριασμό σειροσέρευσης, όπου εδώ, δηλαδή βγαίνουν πάλι από το RSS Holding, μεταφέρνει στις ΣΦΙΚ και μετά πουλώντας training, πουλώντας μαθήματα, χρηματοοικονομικής παιδείας μαθήματα πουλάνε και με την αγορά μαθημάτων τους δίνουν μετοχές. Δηλαδή, Χαβράτοφ είναι, με το ΣΦΙΚ είναι ξεχωριστή εταιρεία εντελώς και εδώ βλέπουμε ότι ΣΦΙΚ δουλεύει σαν e-shop, είναι μαγαζί και Skyway Capital μία πλατφόρμα. Απλά από πού περνάνε τις συνδύσεις. Αυτή είναι η διαφορά. Και πριν λίγο καιρό είχαν βγάλει το ΣΦΙΚ, είχαν βγάλει καινούριο κρυπτονόμισμα που λέγεται UNIT και λέγοντας ότι 15 Οκτώβρη έπρεπε να βγει στο STO που έχει περάσει αυτή η ημερομηνία. Τώρα βλέπετε ότι δεν βγήκε και οι άνθρωποι φημώνουν με το Skyway. Γι' αυτό σας δείχνω αυτή τη διαφορά που Χαβράτοφ είναι μια ξεχωριστή εταιρεία. Δεν έχει σχέση, απλά αγοράζει από την εταιρεία με χοντρική τιμή τις μετοχές και μετά πουλάει, να πούμε έτσι, στους investors, στις επενδυτές. Τώρα Χαβράτοφ είπε ότι θα το ξαναβγάλει στο STO την άνοιξη. Αυτά τα tokens, crypto unit που έχει βγάλει. Να δούμε τι θα γίνει. Πάντως, οι συνεργάτες από το Capital, όταν τον ρωτάνε ποιος θα φέρει το Sphere Group στο STO και πώς θα γίνει αυτό, σε ποια αγορά θα πάει, δεν υπάρχει απάντηση. Δεν έρχεται απάντηση. Απλά να γνωρίζετε ότι αυτή δεν ηγείται για αυτά που κάνει η Χαβράτοφ, η εταιρεία Skyway. Είναι ξεχωριστά tokens του προσωπικού τους. Παρακάτω. Εδώ να σας δείξω σχέδια τι θα γίνει μετά από το 15ο στάδιο. Εδώ γράφει στα αγγλικά, αλλά να σας λέω εγώ για να καταλάβετε. Το πρώτο. Όλη την εργασία στην εταιρεία έχουν μεταφέρει δηλαδή σε τρεις φάσεις. Την πρώτη φάση, αυτά είναι τα 15 στάδια που περνάμε και πρέπει να τελειώσουμε περίπου μέχρι το 2020. Και μετά, τώρα τελειώνουμε, ναι, σε λίγο, τώρα δεν είναι πολύ μακριά κοντά με αυτά, από το 2014, κοντεύουμε και μετά φτάνουμε στη δεύτερη φάση, όπου θα γίνουν τα έργα, χτισήματα και είσοδος στη διεθνή αγορά. Αυτό θα γίνει στη δεύτερη φάση. Στη δεύτερη φάση έχουμε και blockchain πλατφόρμα, η οποία θα ξεκινήσει να λειτουργεί από το καλοκαίρι το 2020. Έχουμε
στη δεύτερη φάση και νέες τεχνολογίες. Αυτά θα ξεκινήσουν από το 2020 μέχρι το 2035. Φέτος θα μάθουμε με ποια project θα ασχοληθεί η εταιρεία. Αλλά εγώ περίπου να σας πω από τους προηγούμενα μαθήματα που μας έχουν κάνει, στα περίπου τι έργα περιμένουμε. Εκοσπίτια, γυαλί κενό, και προσέξτε, αυτό το γυαλί που θα είναι σε 16 χιλιοστά αντιστοιχεί με 1,5 μέτρα τούβλο με θερμική λίγο δύσκολη λέξη αυτή για μένα, αγωγημότητα. Δηλαδή, όπως το κρατάει τη ζέστη 1,5 μέτρο τούβλο, φανταστείτε αυτό το τείχος με πάχους 1,5 μέτρο τούβλο, και το γυαλί, το Ιουνίτσκι, το γυαλί κενό, θα είναι 16 χιλιοστά και θα κάνει η ίδια δουλειά. Φανταστείτε πόσες παραγγελίες θα έχει αυτό το έργο. Αυτό θα είναι ξεχωριστό έργο μετά από τα 15 στάδια, είπαμε. Γιατί τώρα είναι στη μόδα που χτίζουν κτίρια που είναι από τζάμι και σε πολύ ζεστό χώρο, χώρες, πολύ ζεστές χώρες, και έτσι και σε πολύ κρύες χώρες. Και αυτά πρέπει να αντέχουν και από τη ζέστη να προστατεύουν και επίσης και από το κρύο. Επίσης θα κάνουν ένα project με χούμο, δηλαδή ένα οικολογικό χώμα που έχει φτιάξει η εταιρεία. Αλλά αυτά θα είναι όλα αργότερα, όπως είπαμε. Θα γίνει και ένα ξεχωριστό project Unimobile. Αυτό, ξέρετε, έχει φτιάξει, έχουμε φτιάξει, το Unimobile είναι έτοιμο, αλλά θα βγει σαν, μάλλον, ή θα βγει σαν ξεχωριστό project, ή θα είναι σαν να πουλήσουν τη franchise από αυτή. Επίσης και για άλλα πράγματα θα γίνουν πωλήσεις franchising. Αυτό σας λέω από πού, με τι να ασχολείται σε δεύτερη φάση η εταιρεία. Στη τρίτη φάση εμείς έχουμε SpaceWay. Με SpaceWay η εταιρεία κανονίζει να ασχολείται από το 2027 έως 2050. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο project και θα χρειαστεί πολλά χρόνια και πολλά χρήματα. Εδώ να σας δείξω για να καταλάβετε από πού πηγές εισοδήματων από μυρίσματα. Εδώ βλέπετε πάλι GTI, η μητρική μας εταιρεία, και από πού θα έρχονται τα εισοδήματα στη GTI, γιατί ξέρουμε εμείς θα παίρνουμε μυρίσματα από το GTI. Το πρώτο είναι το έργα μεταφορών, κατασκευή, δηλαδή σε κατασκευή. Όταν είναι στα έργα η κατασκευή, θα είναι περίπου 5 με 10%. Εδώ δεν είναι σίγουρο αυτό πόσο είναι το 100% profit, αλλά περίπου 5 με 10%. Από το blockchain πλατφόρμα, Skyway που φτιάχνει, και από εκεί θα έχει εισόδημα. Και από εκμετάλλευση των μεταφορών GTI έχει ιδιοκτησία 25%. Δηλαδή κανονισμένα ότι και από το εκμετάλλευση και το θα γίνουν και service σε όλα τα οχήματα που να κυκλοφορούν, και η εκμετάλλευση έχει GTI 25%. Από όλο αυτό το profit θα έρχεται πάλι πίσω στις επενδυτές
και θα πληρώνετε. Αυτά είναι, να σας πω, και είναι τα τρία κύρια εισοδήματα από που θα έχουμε μερίσματα. Μπορεί στο μέλλον θα υπάρχει, όχι μπορεί, σίγουρα θα έχουμε να ανοίξει κάπου και από αλλού. Και ο υπολογισμός, τα μερίσματα θα είναι ανά μονάδα μετοχής. Ο καθένας πόσες μετοχές έχει, θα υπολογίζεται από εκεί. SVG tokens, αυτό το tokens που ετοιμάζει η εταιρεία Skyway, μετρική εταιρεία Skyway, μια στιγμή. Σε μερικά project που ετοιμάζει η εταιρεία Skyway θα χρησιμοποιείται blockchain τεχνολογία. Γι' αυτό αναπτύσσει SVG tokens. Έχει αναπτύξει και κεφαλοποίηση. Πρέπει να... αυτό μετά λίγο. Μέχρι τώρα είχαν δώσει μόνο τις δυνατότητες για ανταλλαγή μετοχές σε tokens. Δεν μπορούμε να αγοράζουμε ελεύθερα. Γι' αυτό όποιος ρωτάει πώς μπορώ να αγοράζω tokens της εταιρείας, λέει η εταιρεία να συγκεντρωθείτε στην αγορά μετοχές. Και αυτούς μπορείτε να τα αλλάξετε αργότερα με tokens. Όποιος μετά θα γίνει σε καλύτερη τιμή, ναι, το τιμή στο tokens θα ανέβει. Πάντως αυτή τη στιγμή μόνο η μία λύση, αγοράζοντας μετοχές, κάποια μέρη της μετοχές μπορείτε να αλλάξετε σε tokens. Μετά αργότερα μήπως να μας δώσουν και άλλες εταιρείες. Και εδώ Σάρτζε πάλι σας έχει πει ελπίδα πάρα πολλά για αυτά τα project. Βλέπετε το Sheikh και το Unicar, πάρα πολύ πολυτελής, εκεί που είναι στη Charge. Και είναι το πάρκο που φτιάχτηκε εκεί και τώρα ένα έργο που έχει τελειωθεί. Το πρώτο έργο, ας είναι μικρό, αλλά είμαστε χαρούμενοι ότι φτιάξαμε πάρα πολύ γρήγορα, γιατί ξεκινήσαμε το Φεβράριο, δηλαδή ούτε ένα χρόνο, ναι, για το πρώτη γραμμή. Και αυτό το έργο στη Σάρτζε έχουν μοιράσει σε τρεις φάσεις. Και τώρα περάσαμε την πρώτη φάση, η πιο δύσκολη φάση. Επειδή εκεί φτιάξαμε σχέση με τις τοπικές αρχές, κανονίστηκαν τα όρια και συνεχίζουν με την πραγματοποίηση του έργου. Δηλαδή, η πρώτη φάση θεωρείται ήταν το πιο δύσκολη, γι' αυτό πιστεύουμε ότι να προχωρήσουμε μετά πιο γρήγορα. Είπαμε στη δεύτερη φάση θα έχουμε χτίσιμο γραμμών, το Unibus και τα Unicar για τη Σάρτζε θα φτιάχνουν στη Λευκορωσία και θα φέρνονται εδώ στα Εμιράτα. Και να κάνουμε στο τι έχουμε επιτύχει, να ολοκληρώσουμε εδώ τι έχει επιτύχει. Το βασικότερο είναι παραγωγή, υποδομή και γραμμές, τροχαίο υλικό. Αυτό η εταιρεία έχει όλα δικό της. Δεν παίρνουμε από πουθενά αλλού, δηλαδή και στην αρχή αυτό δεν ήταν στο πρόγραμμα. Αυτό κανονίστηκε μετά. Και έχει προπαραγγελίες η εταιρεία. Προσέξτε εδώ ότι η εταιρεία Skyway έχει λάβει προπαραγγελίες αξίες άνω των 164 δισεκατομμύριων δολάριων. Φανταστείτε πόσο μεγάλο όγκος έργων που θα ξεκινήσει μετά από 15 στάδια.
Οι επένδυσεις Skyway είναι η ευκαιρία για εσάς να αποκτήσετε μερίδιο σε μια ταχύς αναπτυσσόμενη εταιρεία μεταφορών. Οποιοςδήποτε μπορεί να επενδύσει, το έργο Skyway χρηματοδοτείται με το μοντέλο Crowd Investing. Αυτό συνεπάγεται τη δυνατότητα επενδύσεων σε μικρές ποσότητες. Ως εκ τούτο, ο καθένας μπορεί να συμβάλλει την ανάπτυξη του έργου. Δηλαδή, αυτό πολύ καλό και για την εταιρεία και για μας, εμείς σαν μικρές επενδυτές, μπορούμε να γίνουμε συμμέτοχοι της εταιρείας, να έχουμε μερίδιο σε μεγάλη εταιρεία, το βλέπετε εδώ, μπορούμε να έχουμε δυνατότητα απόκτηση σούπερ κέρδων και μερίσματα από τη υλοποίηση της τεχνολογίας. Και τώρα νομίζω πρώτα να ρωτήσουμε τι ερωτήσεις έχετε. Γράψτε εδώ. Γράψτε εδώ. Αν έχετε κάτι που θέλετε να ρωτήσετε. Δεν βλέπω ερωτήσεις. Δεν έχει και η Χριστίνα. Τότε σας ευχαριστούμε για την παρακολούθηση. Χτίστε Skyway, σώστε τη πλανήτη. Αυτό είναι το της εταιρείας μας το γύμνο, πώς να σας πω το. Και τώρα τελευταία να σας βάλω αυτό.